Τι κάνετε κύριε Πούρπου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, τι κάνουμε. Είμαστε μια χαρά, εσείς πώς είστε? Από συνήθεια λέμε καλά. Από συνήθεια μόνο. Έτσι γίνεται. Δεν χάσατε πάντως ευκαιρία και καλά κάνατε, γιατί είστε ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Το παιχνίδι έγινε κοντά στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα. Ένα ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι. Θέλω πρώτα να μου πείτε, μιας και το παρακολουθήσατε, τι αίσθηση σας άφησε, τι γεύση αυτό το φιλικό. Ήταν δυνατό φιλικό μάτς. Δυνατό φιλικό, αν και είχε πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Θύμιζε μάτς πρωταθλήματος, πολύ μονομαχίες δυνατές. Με ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Είχε έτσι και πολλά νεύρα, είχε ώρες. Ναι. Ήταν τέρπι κανονικό πρωταθλήματος. Αν απομονώσουμε έτσι τις δυνατές μονομαχίες και κάποια νεύρα που παρατηρήθηκαν αγωνιστικά, διακρίνατε κάποια πράγματα? Πώς σας φάνηκα τόσο τα Τρίκαλα όσο και ο Άρης? Να μιλήσω για τον Άρη. Αυτό που είδα εγώ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, από το 10ο λεπτό και μετά, πάρα πολύ καλή ομάδα. Με πολλά τρεξίματα και πιστεύω ότι αν δείξει αυτό το πρόσωπο και στο πρωτάθλημα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δηλαδή, μιας και το θυμάστε και από πέρσι, είδατε μια ομάδα και εσείς διαφορετική σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Πολύ καλύτερη. Μιλάμε για το πρώτο ημίχρονο που μετά στο δεύτερο έχει πέσει λίγο ο ρυθμός. Καλά, έγιναν και οι αλλαγές μετά. Και οι αλλαγές και η κούραση λόγω ζέστης. Πολύ καλή ομάδα. Αυτό φαίνεται ότι γίνεται. Αν και είναι νωρίς, τα λέμε πολλά πράγματα. Αυτό που είδα για το πρώτο ημίχρονο. Ναι. Και βέβαια κόντρα σε έναν αντίπαλο όπως είναι τα Τρίκαλα που φαίνεται ότι και αυτά. Πάρα πολύ καλά για ναι, θα έχω και αυτή, θα είναι μέσα στην τετράδα. Πολύ καλή ομάδα. Αλλά ο Άρης μου θύμιζε μια ομάδα με πολλά τρεξίματα, επιθετικό, δηλαδή μπροστά πρεσάρι, δηλαδή πολύ καλή ομάδα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Και πιστεύω ότι θα έχει κανένα θέμα. Παρακολουθήσατε μαζί και με τον κύριο Καρυπίδη το παιχνίδι. Πώς τον είδατε? Ήταν εκείνος έτσι αισιόδοξος με αυτό που έβλεπε χθες στο γήπεδο? Σίγουρα, και πιστεύω ότι για αυτός μετά από ένα χρόνο εμπειρία στην Β' Εθνική φέτος ήταν πιο διαβασμένος και πιο έτοιμος. Πιστεύετε δηλαδή ότι πέρσι, κύριε Μπούρμπο, την πάτησε εντός και εκτός αγωγικών ο πρόεδρος του Άρη ως προτάρης? Σίγουρα, και γιατί άλλο το πρωτάθλημα Α' Εθνικής και άλλο το Β'. Πιστεύω ότι φέτος έχει μάθει πάρα πολλά και είναι έτοιμος, έχει πάρει το μάθημα που λέμε. Ναι. Και οι παίκτες που έχει πάρει είναι πάρα πολύ καλοί και οι παίκτες που ξέρουν τη Β' Εθνική. Και φαντάζομαι ότι και θέλω ένα σχόλιο. Με τις πληροφορίες που έκανε ήταν ό,τι καλύτερο. Ξέρετε το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και είναι ότι καλύτερα μπορούσε να κάνει. Γενικότερα, τι πρωτάθλημα περιμένετε φέτος, κύριε Μπούρμπο? Θα είναι δηλαδή ένα καρμπόν της περσινής σεζόν, θα είναι διαφορετικό, περιμένετε κάποιες ομάδες να ξεπεταχτούν, τι ακριβώς? Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι αυτά που βλέπω τώρα θα είναι ένα πρωτάθλημα των 5-6 ομάδων που θα είναι πιο ανταγωνιστικές και οι υπόλοιπες θα είναι στα ίδια κύματα, ας πούμε. Θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Αν και πιστεύω ο Άρης θα είναι το φαβορί, μακάρι να δείξω αυτό που έδειξε χθες, πιστεύω ότι θα έχει ένα θέμα. Μετά είναι και ο Απόλλωνας Καλαμαριάς, είναι τα Τρίκαλα, είναι και ο Όφη. Θα είναι δύσκολο και φέτος. Εντάξει, βέβαια ο Άρης και πέρσι ξεκίνησε με την ταμπέλα του και την ετικέτα του απόλυτου φαβορί, αλλά στην πορεία δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Εγώ είδα χθες αυτό που είδα, ήταν μια ομάδα που ξέρει, ας πούμε, τι θέλει, γιατί υπάρχει τρέξιμο, δηλαδή καμία σχέση με την περσινή ομάδα, πιστεύω. Αν και είναι νωρίς να κρίνουμε από δώρα. Ναι, σωστά. Για τη δική σας την ομάδα, την αναγέννηση καρίζας, και δεν ξέρω, φέτος είστε πρόεδρος, παραμένετε ή έχετε... Εγώ έχω κάνει κάποιους Γερμανούς μια προσπάθεια να φύγω, έχω δώσει κάποιες μετοχές, θα δούμε τώρα, είμαστε σε... Προσπαθώ να... Να απεμπλακείτε. Ναι. Θα δείξει μέχρι Τετάρτη, θα ξέρουμε. Ναι. Αλήθεια, επειδή το γνωρίζετε καλά το αντικείμενο, θα δούμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά φέτος τη Football League? Δηλαδή, οι ομάδες θα μπορέσουν να πάρουν κάποια χρήματα, κύριε Μπούρμπο, ή τίποτα πάλι? Εγώ πιστεύω ότι γίνεται μια προσπάθεια του κύριου Λοντζάγκο, που κάνει μεγάλη προσπάθεια. Από ό,τι ακούγεται, φέτος οι ομάδες κάτι θα πάρουν, αλλά όχι πολλά πράγματα, όχι πολλά λεφτά. Τουλάχιστον κάτι, ό,τι πάρουν, καλό είναι. Γιατί διαφορετικά θα υπάρχουν θέματα σοβαρά για όλες τις ομάδες. Ήδη πέρυσι φύγανε, δηλαδή θα υπάρχουν και αποχωρήσεις και φέτος, πιστεύω, εάν δεν πάρουν κάποια χρήματα. Ναι.
Δηλαδή, αν δεν έχουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων και αυτές οι ιδιοκτήτες που κάνουν πρωταθλητισμό να βάλουν το χέρι στην τσέπη, δύσκολα. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο γιατί μια ομάδα το λιγότερο, το πιο, πιο απλή ομάδα, μιλάμε για ένα κοστολόγιο 550 χιλιάρικα. Ναι. Είναι πολλά τα λεφτά. Και μιλάμε τώρα για έσοδα τίποτα. Ναι. Είναι δύσκολα. Μάλιστα. Εσείς ως αναγέννηση Καρίτσας, με τι στόχους θα μπείτε στο πρωτάθλημα φέτος? Εντάξει, από ό,τι μιλάω και με τα παιδιά που έχουν τώρα αναλάβει, γιατί εγώ είμαι στην απέξω αυτή τη στιγμή, δεν είναι πολύ ασχολούμαι, μόνο με μεγαλομέτοχος, σωτηρία και ό,τι καλύτερο προκύψει. Και από ό,τι ακούσαμε έτσι χθες μετά το φιλικό, που τα είπατε και με τον Θόδωρο Καρυπίδη, ψήνεται κανένα φιλικό εκεί, αναγέννηση Καρίτσας, Άρης, κάτι ετοιμάζεται μου φαίνεται. Θα το κάνουμε, εγώ είμαι, επιστρέψω, θα το κάνουμε. Μάλιστα. Και φέτος έχει πάρει και ένα δικό μου παιδί και τον Νίκητς και είναι ό,τι καλύτερο. Α, ναι. Εγώ τον έχω φέρει στην Ελλάδα. Ναι. Πιστεύω πολύ καλός παίχτης. Ναι, όντως, χθες νομίζω ότι είχε πολύ καλή παρουσία. Αυτός με το μου μείνει εκεί είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Σωστά. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά. Να ευχηθώ και να καλά ξεμπερδέματα και τα δικά σας εκεί. Μακάρι, μακάρι και στον Άρη να βγει. Εντάξει, το αξίζει. Είναι ομάδα, μεγάλη ομάδα. Και είναι κρίμα, ας πούμε, να είναι στην κατηγορία αυτή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να πιάσει τόπο η ευχή σας, κύριε Μπούρμπο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.